Στο ακριτικό Καστελόριζο έφτασαν με ελικόπτερο του στρατού νωρίς το πρωί ο Υπουργός Άμυνας και Αρχηγός ΓΕΘΑ για να παραστούν στις εκδηλώσεις για την 78η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, δίνοντας παράλληλα απάντηση στις τουρκικές αιτιάσεις για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ! Αφού τους υποδέχτηκαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, επισκέφθηκαν το δημοτικό σχολείο του νησιού την ώρα του αγιασμού. Σήμερα γιορτάζουμε εδώ στο Καστελόριζο, αλλά ανοίγουν και τα σχολεία. Ελπίζω να το βλέπετε σαν γιορτή και αυτό. Γιατί είναι μια γιορτή κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, να έχετε μια καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά. Εγώ θέλω να είμαι βοηθός σας. Βοηθός σας. Συλλοφρόνημα. Σημαντικό. Την ώρα πάντως που η τουρκική ρητορική στοχεύει τα κριτικά μας νησιά και η Άγκυρα διαμαρτύρεται ακόμα και για επισκέψεις επισήμων σε αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ την αγορά 6 επιπλέον μαχητικών Ραφάλ που θα ενταχθούν στο ελληνικό πλωστάσιο και θα αποτελέσουν το μακρύ χέρι της ελληνικής αεροπορίας πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ ανακοίνωσα άλλωστε την αγορά των 18 Ραφάλ, τα οποία σύντομα θα γίνουν 24. Τα πρώτα από αυτά θα πετούν στους ελληνικούς ουρανούς πριν το τέλος του έτους. Εξαιρετική είδηση. Η Ελλάδα μόλις ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει 6 επιπλέον Ραφάλ. Μαζί θα προχωρήσουμε για να χτίσουμε μια πραγματικά αυτάρκη Ευρώπη. Ο Υπουργός Άμυνας κατά την παραμονή του στο Καστελόριζο θα επισκεφθεί την πυραβλάκα του Ρουσέν και το στρατόπεδο δυνάμεως Αμίνης.